Σφοδρές αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί και στον ομό Τρικάλων η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει ή και να συγχωνεύσει σχολικά συγκροτήματα. Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, τις τάξεις των εκπαιδευτικών, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων αλλά και των μαθητών επικρατεί αναστάτωση. Κατά των συγχωνεύσεων, τίθεται ξεκάθαρα και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστο Μιχαλάκη να αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι όλα τα σχολεία του νομού είναι βιώσιμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ συζητούσαν για άλλα σχολεία και εμφανίζουν και επιπλέον σχολεία. Θεωρούμε όμως εμείς ότι όλα τα σχολεία στην περιοχή μας είναι βιώσιμα. Και τα γυμνάσια και τα λύκεια και τα δημοτικά. Είμαστε στον αγώνα, πιστεύουμε ότι δεν θα περάσει κανένα κλείσιμο ή καμία συγχώνευση στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Την ίδια ώρα η βουλευτής Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ Σούλα Μερεντίτη με δηλώσεις της στην TRT προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους κάνοντας λόγο για αναγκαίες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας προς τέρψη αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος. Η δική μου η αγωνία και του Υπουργείου Παιδείας και αυτή την προσπάθεια στηρίζω είναι να δημιουργούμε καθημερινά καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης για τα παιδιά μας. Αρχής γενομένης από την υπηαγωγείο, προχωρώντας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια και μετά στην τριτοβάθμια. Με αυτή τη λογική θεώρησα και θεωρώ ότι ήταν απαραίτητες οι αρκετές συνενώσεις, συγχωνεύσεις σχολείων.